Κύριε Πρόεδρε, καμία αντισταγματικότητα δεν υπάρχει. Η ένσταση που υποβλήθηκε ουσιαστικά πρόκειται για μια ένσταση ουσιαστικής αντισταγματικότητας. Δηλαδή, οι αιτιάσεις κατευθύνονται για προσβολή της ουσίας και όχι του τύπου της διάταξης. Και με αυτή την έννοια θα έπρεπε ο κύριος Βορύδης να ξέρει ότι πρέπει να σωρευτικά να παρεμβιάζουν τρεις βασικές αρχές του συνταγματικού δικαίου. Πρώτον, η αρχή της αυστηρότητας του χαρακτήρα του συντάγματος. Δεύτερον, η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, σύνταξη πολιτείας, δηλαδή το άρθρο 26 του συντάγματος. Και τρίτον, το γεγονός της αναγωγής του συντάγματος σε θεμελιώδη νόμο. Ξέρουμε από το συνταγματικό δίκαιο ότι βέβαια το Σύνταγμα είναι υπέρτατος νόμος. Λέξ σουπρέμα. Και ουσιαστικός. Και εδώ είναι ουσιαστική αντισταγματικότητα. Ξέρει για τους νομικούς τι μιλάω. Και ο κ. Λοβέρτος το καταλαβαίνει. Μιλάμε για ουσιαστική αντισυνταγματικότητα. Και είναι μια ουσιαστική αυτή η ένσταση. Και μιλάμε για την προσβολή του λέξ φουνταμεντάλης. Την ουσιαστικότητα της διάταξης. Τι μας είπε ο κ. Βορύδης. Ότι το άρθρο 15 του Συντάγματος προβλέπει δήθεν εξουσία μιας ανεξάρτητης αρχής για να κάνει δημοπρασία και διαγωνισμό. Απορρέει αυτό. Να τον διαβάσω τι λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι αυστηρό, συγκεκριμένο και αόριστο. Μάλιστα τόσο συνεκτικό που δεν επιτρέπεται να παρεμβούμε ούτε ενός τόνου από το γράμμα του νόμου. Λέει λοιπόν, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Για τον έλεγχο του κράτους και μάλιστα τον άμεσο δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας. Τι είπε ο κ. Βορύδης. Προεκτείνει την έννοια της διάταξης και λέει δίθεν ότι όταν λέμε ότι ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που ανατίθεται σε ανεξάρτητη αρχή δίθεν περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητα υποχρεωτικά από το Σύνταγμα ως αρμοδιότητα ταυτής της αρχής και την ενέργεια διαγνωστικής διαδικασίας ή δημοπρασίας. Καθορισμού των αριθμού των αδειών, του τιμή εκκίνησης κλπ. Λάθος τεράστιο. Νομικό, συνταγματικό λάθος καταρχήν, κύριε Βορύδη. Και ξέρετε γιατί. Στο ενωσιακό δίκαιο η Ελλάδα είναι μία από τις 5-6 χώρες που έχει προβλέψει συνταγματικά ρυθμιστική αρχή που να επιβάλλει κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων στο τηλεοπτικό πεδίο. Και μάλιστα σας αναφέρω, στα πρακτικά τον Οκτώβριο καταθέσαμε και εγώ που είμαι εισηγητής και ο κ. Παπάς, ο αρμόδιος υπουργός, ένα πρακτικό από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών Μέσων, σύμφωνα με το οποίο 7 χώρες. Και όχι χώρες, απλές παρείες χώρες. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία. Και τι έλεγε το πρακτικό αυτό. Προέκυπτε ότι η αδειοδότηση ανήκει κατευθείαν στον αρμόδιο υπουργό. Στην εκτελεστική εξουσία, αποκλειστικώς δηλαδή. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που προέβλεψε ότι στο θέμα των κυρώσεων, λέει ο νόμος 43-39, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ΕΣΟΡΟΥ. Είναι ο έρευνος στο φακέλο, πιθανόν κυρώσεις αν υπάρχει μια παρανομία ή μια παρατυπία. Ή ο αποκλεισμός ενός υποψηφίου διότι ο φάκελος του δεν είναι πλήρης. Οι κυρώσεις πιθανόν για όταν πάρουν την άδεια που μπορείτε να καλέσουν ως κύρωση. Και αυτοί και άλλες κυρώσεις που προβλέπονται για το ΕΣΟΡΟΥ. Όμως αρμοδιότητα από το Σύνταγμα που ανατίθεται αυτό που είπατε στο ΕΣΟΡΟΥ δεν προκύπτει από πουθενά. Σας λέω λοιπόν τις χώρες. Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Δανία, Φιλανδία. Μόνο ο αρμόδιος υπουργός έχει να κάνει και με την τιμή κίνησης και με τον αριθμό των καναλιών. Δεν υπάρχει ρυθμιστική αρχή. Μόνο το αρμόδιο υπουργείο. Εμείς ανήκουμε στις χώρες, καλώς κάνετε την άποψή μου. Όπου το Σύνταγμα προβλέπει την ύπαρξη του ΕΣΟΡΟΥ και το αναθέτει κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Σε τι έγκυται η αντισυνταγματικότητα. Δηλαδή, θα προεκτείνομαι κατά την άποψή σας την ενηλογική σημασία και διάσταση του άρθρου 15 παράγραφος του Συντάγματος. Προβλέπετε μέσα τέτοιο πράγμα που είπατε εσείς για το άρθρο 2. Το άρθρο 15 παράγραφος 2, ο κ. Βορύδη, έχει αναλυθεί πλήρως και νομολογιακά από το ΣΤΕ. Έχω μπροστά μου εδώ 5-7 ad hoc αποφάσεις, αν θέλετε, τις καταθέσεις και τα πρακτικά, όπου γίνεται πλήρης ανάλυση του νοήματος, της φύσης, της νομικής, της σημασίας και της έκτασης της διάταξης. Την υπερβαίνεται και πλαγίως και καθέτος. Δεν είναι αυτή η σημασία που είπατε. Και τέτοια αντισταγματικότητα δεν υπάρχει λοιπόν. Και τέλος, ο νόμος 43-39 στο άρθρο 11 και 12 αναλύει ad hoc πολύ συγκεκριμένα τι αρμοδιότητες έχει το ΕΣΟΡΟΥ. Μία αρμοδιότητα έχει μόνο. Τον καθαρισμό της τιμής εκκίνησης και τον αριθμό των αδειών. Αυτό κατά ποια έννοια απορρέει εσάς από συνταγματική επιταγή και υποχρέωση. Από πού. Από το κείμενο του νόμου. Εγώ διάβασα και την ερμηνεία του.
της διάταξης του άρθρου 15 παράγραφος 2. Πουθενά. Δέστε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που αναφέρονται στη μετεωρολογία και στο νόμο 43-39. Σωρία αποφάσισαν το ΣΤΕ. Πέραν το ότι η διάταξη που έρχεται αποκαθιστά μία όχι μόνο πολιτική ή οικονομική ανομαλία, κυρίως νομική και συνταγματική ανομαλία. Το καθεστώς της 25ης τελευταίας είναι ανώμηλο πολλαπλώς και σε όλα τα επίπεδα. Αυτή την ανομαλία θέλω να θεραπεύσουμε. Και δεν προσέρχεστε. Όπως δεν προσήλθατε στη διάσκεψη των Προέδρων, όπου τα ονόματα που μπήκαν στη δημοσιότητα κάθε άλλο παρά ΣΥΡΙΖΕΗ ήταν. Και τώρα ακόμα επιχειρείτε με διάφορα προσκόμματα να εμποδίσετε μια αποκατάσταση ανομαλίας που την έχει ανάγκη ο τόπος, η κοινωνία αλλά και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ.